Αναστάσεως του Κυρίου. Κάθε Κυριακή είναι γιορτή. Είναι η μέρα που όρισε η Εκκλησία για τον Κύριο. Εξού και Κυριακή ονομάζεται. Και κάθε Κυριακή πολύ σοφά οι πατέρες εδώ του ναού ήκουσαν την πρότασή μου και χάρηκα που είδα το πρωί ερχόμενο στην εικόνα της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Αυτή είναι τάξη αρχαία. Οι Ρώσοι Πάτερ Νεκτάριε την κρατούν αυτήν την τάξη. Έχουν πάντοτε εικόνα της Ανάστασης. Καλό είναι να βρεθούν κάποιοι δωρητές να κάνουν μια καινούργια εισάδου κάθοδων, όπως είναι η παράδοση των Ορθοδόξων, και θα χρειαστεί αυτή και άλλες ημέρες που έρχονται λαμπρές της λαμπρής. Τέτοια ημέρα λοιπόν ορίσαμε να πανηγυρίσει ο Άγιος Αυξήβιος τη δεύτερη του πανήγυρη, αφού η πρώτη είναι, όπως ξέρετε όλοι, το μήνα Σεπτέμβριο. Και συμπίπτει η μέρα αυτή με μία πέθυμη, θα λέγαμε, ημέρα που η Εκκλησία όρισε όλοι οι χριστιανοί να θυμόμαστε. Και ο Άγιος Αυξήβιος την εθυμόταν αυτήν την ημέρα. Την έξοδο του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Και αν δούμε τι σημαίνει αυτό για μας, έχασε και ο Αδάμ και η Εύα και οι απόγονοί τους την εμπιστοσύνη εις την πρόνοια του Θεού, την αίσθηση της χάριτος του Θεού εις την καρδιά τους. Έμειναν δηλαδή ορφανοί. Ρωτήστε έναν ορφανόν, όχι όταν χάσει τον πατέρα ή την μητέρα του, όταν χάσει όλη την οικογένειά του, πώς αισθάνεται? Αισθάνεται χαμένος, μόνος, ικτρός. Έτσι αισθάνθηκε και ο Αδάμ και η Εύα. Και λέει ο ψαλμοδός, μα τι ωραία που το λέει, και αυτόν ισχύει για όλους μας. Εκάθισε, λέει, Αδάμ απέναντι του παραδείσου, και όταν ανηθυμήθη τι χαρές και τι απολαύσεις είχεν του Θεού Πατρός, ο Αδάμ είπε, «Ήμι παράδεισε πάντιμε, ο διεμέτε φυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος». Έριξε την ευθύνη στην Εύα, όπως κάνουμε όλοι μας. Μόλις κι ας δούμε φταίχτες σε κάτι, ο Παπαχρίστος φταίει, ο Διάκος φταίει. Όχι εγώ. Και αποτυπώνει ο υμνογράφος, μέγας θεολόγος, «Ήμι παράδεισε πάντινε, ο διεμέ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος». Άρα είναι πολύ σημαντικό εμείς που μας αξίωσε ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δια της δευτέρας Εύας, όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Λουγδούνων, της Λιών της Γαλλίας.
αφού λέει μας αξίωσε να ζήσουμε την επιστροφή εις τον Παράδεισον με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Υιού του και Θεού μας Ιησού Χριστού, εμείς το μόνο που έχουμε είναι να θυμόμαστε αυτήν την έξοδο του προγόνου μας, του πρώτου, του Αδάμ και της Εύας, και να έχουμε έγνοια πώς θα επιστρέψουμε μέσα στον νέον Παράδεισο, που ο νέος Παράδεισος είναι το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού δηλαδή. Και μας δίδει το σημερινό Ευαγγέλιο κάποιους πρακτικούς τρόπους. Το ένα που μας λέγει είναι να νηστέψω. Και ήδη η νηστεία άρχισε. Απλά μπαίνουμε στην πιο αυστηρή νηστεία, στο μέγα πέλαγος της νηστείας, από αύριο τη Δευτέρα της Καθαράς. Αλλά μας λέει και έναν τρόπο. Όταν θα νηστέψετε, λέει, μην είστε σκυθροποί, να είστε χαρούμενοι, ούτε να φαίνετε στους άλλους ότι νηστεύετε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην είμαστε φρίσκοι. Αυτό μας λέει το Ευαγγέλιο. Να μην θέλουμε να πουλήσουμε, να πω ένα ρήμα που λένε οι μοντέρνες. Να μην θέλουμε να πουλήσουμε στους άλλους ότι εγώ είμαι φρίσκος. Δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους, τους απίστους. Και νηστεύω. Και κοίταξε το πρόσωπό μου από την νηστεία και καταλήφθηκε. Αντίθελα, αντίθετα λέει, να ανοίξεις το πρόσωπό σου, να το καθαρίσεις και να είσαι λαμπροφορών και όχι σκυθροπός. Και όταν θα κάνεις την ελεημοσύνη, λέει, που είναι ένας τρόπος για να εισέλθουμε εις τον Παράδεισο, εις την Εκκλησία του Χριστού δηλαδή, στο σώμα του Χριστού, όχι να φωνάζουμε στους άλλους, ελάτε να δείτε ότι κάνω ελεημοσύνη, αλλά κρυφά, να μην γνωρίζει το ένα χέρι τι δίδει το άλλο. Πόση αξία έχει η αρετή όταν γίνεται κρυφή. Και με αυτούς τους τρόπους, σε μια περίοδο που η Εκκλησία μας καλεί όλους να νηστέψουμε, όλους να εξομολογηθούμε, όλους να μετανοήσουμε προηγουμένως, διότι πρώτα μετανιώνουμε για ό,τι ευθέσαμε και ύστερα εξομολογούμαστε. Αμαρτία που δεν την μετανιώσαμε με την καρδιά μας, δεν έχει αξία να την εξομολογηθούμε. Εξομολογούμαστε ό,τι έχουμε μετανιώσει. Και βάζει και μία άλλη προϋπόθεση για την γνησία μετάνοια των σημερινών Ευαγγέλιων του Χριστού μας. Τη συγχωρητικότητα. Όσο λέει εσείς συγχωράτε τους συνανθρώπους σας, άλλον τόσο σας συγχωρά ο Θεός. Και ξέρετε, πρέπει συνεχώς να ανακρίνουμε την καρδιά μας. Μην νομίζουμε ότι εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Έχω συνεχώς την ανακρίνω και συνεχώς βρίσκω μέσα μου και λάθη και αμαρτίες και πτέσματα και σκληροκαρδίες και άλλα πολλά. Και εσείς να βρείτε αυτόν το κουράγιο, θέλει κουράγιο να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Να ψάξεις να βρεις τι είναι αυτόν που με κρατά μακριά από τον Παράδεισο του Χριστού μου, από την απόλαυση του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος που είναι μακριά, που έχει μέσα του αξιωμολόγητες αμαρτίες, δεν έχει χαρά. Προσπαθεί με τα καρναβάλια να κάνει χαρά. Ψεύτικη χαρά. Όση ώρα βλέπεις τον καρνάβαλο. Μετά είσαι ο εαυτός σου. Έχουμε δικό μας καρνάβαλο μέσα μας. Δική μας υποκρισία δηλαδή. Δική μας μασκοφορία. Άρα δεν είναι τυχαίο ακόμη και αυτόν το κατ' εμέ άθεο έθιμο του καρνάβαλου, το οποίο εκρατήθηκε αυτές τις ημέρες των αποκριών. Εκρατήθηκε αυτές τις ημέρες, νομίζω πατέρες, γιατί η Εκκλησία και τα Ευαγγέλια και της προηγούμενης Κυριακής και της σημερινής στυλιτεύουν, κατηγορούν την υποκρισία.
Και η αποθέωση της αποκρισίας, της υποκρισίας είναι το καρναβάλι. Να υποκρίνομαι δηλαδή κάποιον που δεν είμαι. Άσε που πολλές φορές το καρναβάλι δίδει ευκαιρία σε πολλούς να φανερώσουν αυτόν που πραγματικά είναι φορώντας μια μάσκα. Αυτό δηλαδή που κάνουμε ολόχρονα, το κάνουμε κάπως πιο δυνατά την ημέρα των καρναβαλιών. Όλα αυτά μην νομίζετε ότι είναι άσχετα με τη ζωή του Αγίου Αυξηβίου. Όταν ο Άγιος Αυξηβίος ήρθε στους όλους, δεν ήταν κανένας σογιάτης, ούτε μορφίτης. Ρωμαίος ήταν, ξένος ήταν και τον όρισε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που έχουμε εδώ την εικόνα του, πρώτον επίσκοπον των Σόλων. Εγώ απορώ με αυτούς τους Σολιείς, τους πρωτινούς Έλληνες, πώς τον εδέχτηκαν τον άνθρωπο και τον έκαναν και επίσκοπον τους και δάσκαλόν τους και κατηχητήν τους και φωτιστήν τους. Εμείς δεν είμαστε ικανείς στις μέρες μας να δεχτούμε έναν Ρουμάνον παπά. Λέμε αυτός είναι ξένος. Και βγαίνει αμέσως όλος ο ρατσισμός. Εγώ απορώ με τους Σολιείς της εποχής εκείνης. Τι ευρύτητα είχαν. Και πόσον ευρύτητα είχε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και πόσο στενόκαρδοι γίναμε εμείς, η τάχα μου Ευρωπαίοι είναι ο Έλληνες. Αυτά τα λέω για να ζυγίζουμε τον εαυτό μας. Διότι αν δεν ζυγίσουμε τον εαυτό μας μόνοι μας, έρχονται ώρες δύσκολες. Άλλος με μια ασθένεια, άλλος με ένα σεισμό, άλλος με έναν πόλεμο, άλλος με μια φτώχεια, που εκεί το ζύγι κρατεί άλλος. Άρα προτιμότερο, παρά να υποχρεωθούμε σε τέτοιες πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν τις ελέγχουμε εμείς, να ζυγίσουμε τον εαυτό μας μόνοι μας. Με τη βοήθεια ενός καλοσυνάτου πνευματικού πατέρα. Εγώ μπορεί να τα λέω λίγο αυστηρά. Ο πατέρας που θα πάτε θα σας πιάσει πιο γλυκά. Ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Αλλά στο τέλος όλοι θα ζυγιστούμε. Πόσο συγχωρούμε, πόσο αγαπούμε, πόσο ελεούμε και πώς κάνουμε ελεημοσύνη. Πώς προσευχόμαστε. Τι πόθους έχει η καρδία μας. Τι επιθυμίες έχει η καρδία μας. Τι λογισμούς έχει η κούτρα μας. Το κεφάλι μας. Άμα μόνοι μας τα βρούμε αυτά, θα αρχίσουμε σιγά σιγά αυτά που είπα προψές. Στη μεγάλη αγρυπνία που κάναμε στην Περιστερώνα και φέρανε όλα τα λείψανα των εν μόρφου διαλαψάντων Αγίων και εξαιρέτως τιμωμένων. Η μισή ακολουθία, ποιος νομίζετε πως εδέσποζε, ποιος νομίζετε πως ακούετουν και εδοξάζετουν περισσότερο? Ο Άγιος Αυξήβιος. Και τα θεόμορφα τέκνα σου Αυξήβιε, έλεγε κάπου στους χαιρετισμούς και στον κανόνα μάλλον που εψάλλεται. Και είπα εκεί στο τέλος, οι αγρυπνίες δεν είναι τόπος για κηρύγματα. Και είπα μόνο δύο λόγια. Αυτές τις μέρες που μπαίνουμε, της Σαρακοστής, εν αναμονή του Πάσχα, έχουμε συντροφιά όλους αυτούς τους Αγίους. Τους δικούς μας Αγίους. Αυτούς που αγαπούμε ο καθένας στο χωριό του, στη γειτονιά του, στην περιοχή του, στη Μητρόπολη του περισσότερο. Τον Άγιο Αυξήβιο, τον Άγιο Μάμα, τον Άγιο Βαρνάβα Λαρίωνα, τον Άγιο Κυπριανό, την Αγία Ιουστίνη, τον Άγιο Φιλούμενο, τον Άγιο Αρτέμονα. Να πιάσω μόνο αυτήν τη σειρά εδώ, της παιδιάδας, για να μην πάω πιο ψηλά στα ορεινά μας. Με αυτούς τους Αγίους μνημονεύοντάς τους. Συντροφιά να τους έχουμε εις τον προσωπικό μας αγώνα, διότι είναι σκληρόν να κατηγοράς τον εαυτό σου όταν μετανοείς. Θέλεις βοήθεια, θέλεις παρέα και οι άνθρωποι δεν σε καταλαβαίνουν. Μόνον οι Άγιοι. Γι' αυτό τους είπα να λέτε πατέρες μου και αδελφοί, Χριστέ μου
δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και πολλές φορές λέμε, ο Θεός να σου δώσει υπομονή. Αλλά δεν λέμε, πώς έρχεται η υπομονή. Έτσι αυτόματα. Και έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος άνθρωπος, ο γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ότι η υπομονή έρχεται όταν αρχίσουμε να υπομένουμε τα πάθη μας και όταν υπομένουμε ταυτόχρονα με τα δικά μας πάθη και τα πάθη του διπλανού μας. Το συγγενό μας, τον οικείο μας, στο σπίτι μας δηλαδή. Όταν αρχίσουμε έτσι να κάνουμε την υπομονή, πρώτα να υπομένω τον εαυτό μου και τα πάθη μου και να μην απελπιστώ. Και ύστερα να βλέπω και τα πάθη της γυναίκας μου ή του άντρα μου, ανάλογα, των παιδιών μου, της πεθεράς μου, του πεθερού μου, του γείτονά μου και της γειτονισσάς μου, του εργοδότη μου, του προϊστάμενου μου ή των υφισταμένων μου, αν είμαι προϊσταμένος. Όταν έτσι αρχίσω να υπομένω, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα μου πει, έλα νεόφυτε μου, αφού έχεις έτσι διάθεση να μοιάσεις του Χριστού, θα σε βοηθήσω εγώ να σου μάθω την υπομονή. Θα σου δώσω και πίστη, των Αγίων την πίστη, του Αγίου Αυξηβίου την πίστη, του Αγίου Ηρακλειδίου την πίστη. Και ό,τι έρθει στη ζωή σου, θλίψη, ανάγκη ή στενοχωρία, δεν θα είσαι στενάχωρος, δεν θα είσαι καταθλιπτικός, δεν θα είσαι καταδυναστευόμενος από απελπισία, γιατί θα είναι μέσα σου η ελπίδα, το Πνεύμα του Άγιου. Έτσι να εργαστούμε, αδελφοί μου. Έτσι εργάστηκε ο Άγιος Αυξήβιος, ένας ξένος άνθρωπος του Σόλους. Και αυτός έκαμε υπομονές. Και αυτός έψαξε να βρει την πίστη των Αγίων Αποστόλων και την ευρύκε μέσω του Αγίου Ηρακλειδίου την ευρύκε. Και είμαστε ευγνώμονες στον Άγιον Ηρακλείδιο. Γι' αυτόν και τον τιμούμε μαζί με τον Άγιον Αυξήβιο τον μήνα Σεπτέμβριο. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ο Ρωμαίος Αυξήβιος ορίμασε και έγινε ένας τέλειος άνθρωπος του Θεού και παρέδωσε μετά τη δική του εμπειρία, τη δική του αγιότητα στον διάδοχο του, στον Αυξήβιο τον δεύτερο. Και ο Αυξήβιος ο δεύτερος στους διαδόχους. Και δια των επισκόπων, την πίστη των επισκόπων, εστηρίζον τον ιερείς και οι ιερείς εστήριζαν τον λαό. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος τους ιερείς και οι ιερείς στον λαό. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Και θα απορούμε γιατί δεν πάει καλά. Διότι κατεστράφει η εμπιστοσύνη σε έναν από το πρόσωπα που έταξε η Εκκλησία να είναι πρόσωπα υπομονής και πίστεως, αυξητικής, αυξηβιακής πίστεως. Γι' αυτόν παρακαλώ την αγάπη σας, πρώτα και κύρια όταν λέμε πίστης, να καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε εμπιστοσύνη. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, τι πίστη ψάχνουμε, θεωρητική. Και επειδή όταν ελαττωθεί η πίστη τους ανθρώπους και η εμπιστοσύνη στο Θεό και στους ανθρώπους του Θεού, δεν μένει κενό το σύστημα εδώ της καρδίας μας. Έρχεται έναν άλλο φοβερό δαιμόνιο και το γεμίζει. Είναι το δαιμόνιο του φόβου. Όπου αδειάζει η εμπιστοσύνη και η αγάπη, έρχεται ο φόβος. Και οι άνθρωποι γίνονται φοβικοί. Στις μέρες μας οι πιο πολλοί νεαροί, λόγω του ότι δεν έχουν σχέση ουσιαστική με την Εκκλησία. Δεν θέλουν να μετανιώνουν. Γιατί τους έμαθε το σπίτι τους και το σχολείο τους ακόμη να είναι περήφανοι και αξιοπρεπείς. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις αγάπη στον πλησίον σου, μόνο το εγώ σου σκέφτεσαι, τι θα γίνει,
θα έρθει το δαιμόνιο του φόβου να γεμίσει την καρδία σου. Τι να σου κάνει το διαδίκτυο, πόσα να σου γεμίσει κενά το διαδίκτυο. Ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, όλες τις ιστοσελίδες του και όλα τα Facebook, δεν θα σου δώσουν πραγματική σχέση, ούτε με τον Θεό, ούτε με τους συνανθρώπους. Αντίθετα, θα γεμίσεις από φόβο. Και η τελεία αγάπη εξοβάζει το φόβο. Και η τελεία αγάπη είναι ο Χριστός. Άρα το Χριστό να αναζητήσουμε και να του πούμε: Χριστέ μου, δεν σε ξέρω, βοήθαμε να σε γνωρίσω. Χριστέ μου, δεν σε αγαπώ, βοήθαμε να σε αγαπήσω. Έτσι να μιλούμε του Χριστού. Όπως μιλούμε στον πιο στενό μας άνθρωπο. Και ακόμα πιο καλά. Και τελικά, με αυτήν την οικειότητα στην προσευχή μας, θα φεύγει σιγά σιγά ο φόβος και οι φοβίες. Και θα γεννήσουμε από χάρη και χαρά. Κάτι τελευταίο. Στις μέρες μας, σε εισαγωγικά δικαιολογημένα, κατά την άποψή μου, άμα ξέρεις τον Θεό, αδικαιολόγητα. Προσπαθούν κάποιοι να μας φοβήσουν πάρα πολύ. Και είναι ο Ερντογάν και η παρέα του. Και μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, με όλα αυτούς τους εκφοβισμούς που κάνει και στο Αιγαίο και στη Θράκη και κουρδίζει και τους άλλους εκεί στη Μακεδονία, στα Σκόπια και εδώ στην Κύπρο με τα δικά μας αέρια, ένα στόχο έχω, να γεμίσουν την καρδιά των Κυπρίων και των ηγετών μας, το προσθέτω αυτό, και των ηγετών μας με φόβο. Και κάτω από το κράτος του φόβου να υπογράψουμε μία λύση όπως όπως. Αυτό είναι. Με το πιστόλι στον πρόταφο. Γι' αυτό αυτήν την περίοδο που διανύουμε μέχρι το Πάσχα είναι περίοδος μετανοίας, όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Και προσευχής πολλής. Και στο σπίτι μας και στην Εκκλησία. Παρακαλώ, όσοι προσεύχεστε, να προσεύχεστε με τα ονόματα των πολιτικών μας. Εγώ το κάνω και το ακούετε μερικοί και έχετε καταλάβει. Για να τους κρατήσει την καρδία τους ο Θεός αφοβή. Να μην φοβηθούν αυτά τα τερτύπια που κάνει ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πολλά. Γιατί δεν τον αφήνει η Παναγία. Όχι γιατί δεν έχουμε συμμάχους. Δεν έχουμε κανένα. Κανένα. Ούτε η Ελλάδα, ούτε εμείς. Έχουμε μόνο τους Αγίους μας. Και την Παναγία μας. Και το ξέρουμε αυτό. Πόσο μας σκεπάζει η Παναγία μας. Όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό να μην έχετε κανέναν φόβο. Δεν θα κάνουν τίποτε. Μόνον εκφοβισμών. Αλλά έχω έγνοια αυτούς που η καρδιά τους είναι μακριά από τον Χριστό. Και πολλοί εκ των ηγετών του συγχρόνου ελληνισμού έχουν σχεδόν ελάχιστη ή και καθόλου σχέση με τον Χριστό. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας ως συγχρόνων νεοελλήνων. Τι ηγέτες έχουμε χωρίς Θεό, χωρίς φώτιση δηλαδή. Άρα αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου πατέρες, η ευθύνη η δική μας είναι δεκαπλάσια. Να αναπληρώσουμε τα ειστερήματα των ηγετών μας με πολλές προσευχές για αυτούς, όχι κατηγορώντας τους, όχι κατακρίνοντας τους, όπως κάνουν δημοσιογράφοι και άλλοι, και πολιτικοί και αντιπολίτευση. Όχι έτσι. Έτσι μεγαλώνουν τα δαιμόνια. Με αγάπη και συμπόνια, προσευχόμενοι με τα ονόματά τους. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε δυνατότητα να φύγει αυτή σιγά σιγά η απειλή και αυτός ο φόβος. Και να πω και κάτι, και όπως θέλετε πάρτε το. Δεν θα γίνουν τίποτε σοβαρά πράγματα όσο ζει αυτός ο Ερντογάν. Να το ξέρετε. Τα σοβαρά θα γίνουν όταν πέσει ο Ερντογάν. Αυτό μας λένε οι σύγχρονοι Άγιοι που βλέπουν, διότι θα πέσει ο καλύτερος.
πάνω εις τον εαυτόν θα την οθήσει. Όταν πέσει αυτός, τότε θα γίνουν τα μεγάλα. Να του έχετε αυτό σαν σημείο. Αλλά και όταν θα γίνουν τα μεγάλα, η Κύπρος θα έχει μεγάλη προστασία και θα είναι μεγαλύτερη εάν αξιοποιήσουμε αυτούς τους μήνες. Με πολλή προσευχή, με πολλή μετάνοια. Όλοι σας να εξομολογηθείτε. Να μην μείνει κανείς από τη Μητρόπολη Μόρφου που να πάει να κοινωνήσει το Πάσχα χωρίς εξομολόγηση. Δεν το θέλει αυτόν ο Θεός. Να βρούμε μέσα μας έστω δύο αμαρτίες και να πάνε από εκείνες τις δύο. Θα μου πεις και τις υπόλοιπες, θα σε βοηθήσει ο Άγιος Αυξήριος να τις βρεις ύστερα. Να βρεις δύναμη δηλαδή να τις βρεις ύστερα. Ξεκινάτε από τον λίγο. Και ο Θεός ευλογεί το λίγο. Δεν ευλογεί το καθόλου. Όλοι σας να εξομολογηθείτε. Για να μπορέσει να έχει δύναμη η οικογένειά σας. Να έχει δύναμη και ελπίδα ο τόπος μας. Και να μην φοβόμαστε. Γιατί εμείς είμεθα με την τελεία αγάπη που είναι ο Χριστός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Yeah.